Ο Έλληνας τεχνικός Γιώργος Δόνης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ήττα της Αλ Γουέχτα από την Αλ Ιττιχάντ ξέσπασε καθώς αποκάλυψε ότι όλη στην ομάδα είναι απλήρωτη από τον Νοέμβριο. Στο πλευρό του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού στάθηκαν οι Άραβες φίλαθλοι της νυν ομάδας του μέσω διαδικτύου. Ο έμπειρος coach περιέγραψε στη συνέντευξη τύπου τις δύσκολες στιγμές που βιώνει στη Σαουδική Αραβία. Σε μια χώρα που πολύ διαφημίζεται και είναι στο προσκήνιο λόγω των συνεχόμενων επενδύσεων. Και όμως, ό,τι λάμπει πάντα δεν είναι και χρυσός. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στο χρηματικό ζήτημα και οι καυστικές τοποθετήσεις του γενικώς, όπως έχει συμβεί και σε παλαιότερες περιπτώσεις, προκάλεσαν αίσθηση.